εξελίξεις σε σχέση με τις έρευνες της αστυνομίας για τον Εσπερινό που έγινε στη Μητρόπολη Λεμεσού. Έρικα, σ' ακούμε. Καλό μεσημέρι, Αντρέα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι η Εκκλησιαστική Επίτροπη, εκκλησιαστικός προϊστάμενος και άλλοι που παρευρέθηκαν προχθές στην εκκλησία, στην Καθολική Εκκλησία της Παναγίας της Παντανάσης, βρέθηκαν στο ΤΑΙ Λεμεσού και έδωσαν κατάθεση για την υπόθεση η οποία διερευνάται από τις αρχές, όπου φαίνεται να συγκεντρώθηκαν περίπου 100 άτομα στον Ιερό Ναό ώστε να εκκλησιαστούν και έχει ξεκινήσει έρευνα η αστυνομία. Σήμερα το πρωί μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού μετέβησαν στην Μητρόπολη, όπου έλαβαν κατάθεση και από τον Μητροπολίτη. Ωραία, θα το δούμε και στη συνέχεια αυτό το θέμα, Έρικα. Πίσω σου βλέπουμε μέλη της αστυνομίας να συνεχίζουν τους ελέγχους. Είναι συγκεκριμένα, Αντρέα, μέλη της ποδηλατικής αστυνομίας. Βρισκόμαστε στην πλατεία του παλιού λιμανιού, εδώ στην περιοχή του Κάστρου, όπου συνεχίζονται, όπως βλέπετε, οι έλεγχοι σε πεζούς, καθώς και σε οδηγούς οχημάτων. Εδώ τα μέλη της ποδηλατικής αστυνομίας από το πρωί διενεργούν τους ελέγχους. Έχουν γίνει κάποιες καταγγελίες, Αντρέα, να πούμε ότι από χθες, σύμφωνα και με επίσημη ενημέρωση της αστυνομίας, από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 σήμερα το πρωί διενεργήθηκαν 638 έλεγχοι σε υποστατικά όπως καφετέριες, καφενεία, κέντρα αναψυχής και άλλα. Φαίνεται ότι συμμορφώθηκαν με τα κυβερνητικά μέτρα, ενώ μόνο έγινε μόνο μία καταγγελία, Αντρέα, να πούμε, σε γραφείο εταιρείας Forex, όπου ήταν συγκεντρωμένος μεγάλος αριθμός εργαζομένων. Καταγγέλθηκαν επίσης 63 άτομα, πεζοί και επιβάτες σε οχήματα, σύμφωνα με την αστυνομία, οι οποίοι δεν είχαν τα απαραίτητα πιστοποιητικά ώστε να μπορούν να πραγματοποιούν εξόδους έξω από την, να πούμε, έξω από το σπίτι τους, έξω από την οικία τους. Τώρα, Αντρέα, να πούμε ότι έχουμε, σύμφωνα και με την αστυνομία, υπάρχουν 29 περίπολα στην πόλη της επαρχίας Λεμεσού, καθώς και 14 στην Ήπεθρο. Αυτός ο αριθμός, Αντρέα, αυξάνεται καθώς συμμετέχει και η Εθνική Φρουρά, και έτσι περίπολα βγαίνουν, σύμφωνα και με τις πληροφορίες, με ένα αστυνομικό και ένα μέλος της Εθνικής Φρουράς, έτσι ώστε ο αριθμός αυτός να καταφέρει να διπλασιαστεί και να γίνονται όσο πιο πολλοί ελέγχοι. Τώρα, Αντρέα, από τη χθεσινή εικόνα που μεταδώσαμε, με συγχωρείτε, και τη σημερινή, αντιλαμβανόμαστε ότι σήμερα επέστρεψαν και πίσω στις εργασίες τους αυτοί που δουλεύουν και είναι αυξημένη κίνηση. Πάντως, βλέπουμε και τους αστυνομικούς να φοράνε τις μάσκες κανονικά μετά τις παρατηρήσεις που δεχτήκαμε χθες από τους τηλεθεατές της εκπομπής. Έρικα, οι περισσότερες καταγγελίες, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ότι ο κόσμος βγαίνει έξω και δεν έχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Δεν ακούσαμε κάτι άλλο, σωστά? Ακριβώς, Αντρέα. Πριν λίγο εδώ πίσω μας τα μέλη της ποδηλατικής αστυνομίας έκαναν παρατήρηση και σε κάποιους αλλοδαπούς οι οποίοι δεν κατήχαν τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Όπως εξήγησαν στα μέλη της αστυνομίας, τους είπαν ότι δεν έχουν υπόψη τους για αυτά τα μέτρα και ότι δεν ενημερώθηκαν από κάποιον ότι πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό για να μπορέσουν να προβούν σε άσκοπες μετακινήσεις εκτός της οικίας τους, όπως τους ανέφερα. Ωραία.